Την παραίτησή τους ανακοίνωσαν δύο αγροτικοί γιατροί που υπηρετούν σε κέντρα υγείας στο Ρέθυμνο, μετά την εντολή, όπως αναφέρουν, που τους δόθηκε να μετακινούνται υποχρεωτικά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ρεθύμνου, προκειμένου να καλύπτουν εφημερίες. Με κεντρικό στόχο να καλύπτουν, χωρίς όμως να έχουν τη γνώση και την εξειδίκευση, κενά που έχουν δημιουργηθεί στο νοσοκομείο και δεν γίνονται ουσιαστικές διαδικασίες προκειμένου να καλυφθούν. Δυστυχώς, η διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας τους εξαναγκάζει σε παραίτηση, προσβάλλοντάς τους ηθικά, απαξιώνοντάς τους επιστημονικά, χρησιμοποιώντας τους σαν αναλώσιμους, επειδή τους αναγκάζει να εφημερεύουν, να έρχονται για εφημερίες στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ρεθύμνου, σε ένα πολύ δύσκολο τμήμα με κρίσιμες και σοβαρές ανάγκες. Η μία γιατρός που κάνει τα αγροτικό της στο κέντρο υγείας Πηλίου στον Πλακιά και ο δεύτερος γιατρός υπηρεσίας στο κέντρο υγείας Πηλίου στις Μέλαμπες, γνωστοποιώντας την αποχώρησή τους σε επιστολή τους, ούτε λίγο ούτε πολύ μιλούν για εκμετάλλευση και πάντως διακινδύνευση των παροχών υγείας στα δημόσια νοσοκομεία. Σε αυτό το κρίσιμο έργο οι αγροτικοί γιατροί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, δεν έχουν την εκπαίδευση ούτε την εμπειρία για να μπορέσουν να σηκώσουν αυτό το πολύ δύσκολο έργο. Εκτίθενται σε κίνδυνο επομένως και εκτίθενται σε κίνδυνο και οι ασθενείς. Είναι επικίνδυνο και εγκληματικό να τοποθετούν γιατρούς χωρίς καμία εμπειρία σε τουριστική περίοδο στο τμήμα επειγόντων που η ροή των περιστατικών είναι ακατάπαυστη. Αναφέρουν στην επιστολή παραίτησης που δημοσιοποίησε η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, προσθέτοντας ότι δεν είμαστε αναλώσιμοι, έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε όνειρα. Αυτές οι συμπεριφορές που αντιμετωπίζουμε από εκείνους μόνο παραδείγματα προς αποφυγή είναι. Η συγκλονιστική επιστολή που κατέθεσαν στη δημοσιότητα ουσιαστικά συμπυκνώνει τον πυρήνα του προβλήματος που έχει το δημόσιο σύστημα υγείας σήμερα. Το σύστημα υγείας τρώει τα παιδιά του. Η Ελλάδα διώχνει τους νέους γιατρούς από τον τόπο μας. Δημιουργεί συνθήκες ακατάλληλες και προσβλητικές για να μπορέσει ένας νέος επιστήμονας να αναπτύξει δεξιότητες του. Στο πλευρό τους βρίσκεται ο πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για ένα σύστημα που τρώει τους νέους γιατρούς και τους οδηγεί μαζικά στο εξωτερικό. Τους στέλνει κατά χιλιάδες στο εξωτερικό και θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα στελέχωσης των δομών δημόσιας υγείας συντομότατα λόγω έλλειψης νέων γιατρών. Η πρακτική των μετακινήσεων γιατρών από άλλες περιοχές προς το Ρέθυμνο για την κάλυψη αναγκών δεν αποδίδει, όπως τόνισε ο κ. Σαριδάκης, που σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο εξήγησε ότι η παθολογική κλινική με ένα γιατρό και περιοδικά κάποιους ειδικευόμενους επί της ουσίας δεν λειτουργεί. Ουσιαστικά λοιπόν δεν έχουμε παθολογική κλινική και πρέπει να το πούμε κατάματα στον κόσμο, και όταν δεν έχουμε παθολογική κλινική δεν έχουμε νοσοκομείο. Το ίδιο οριακή, όπως επισημαίνει, είναι και η κατάσταση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Το προσωπικό είναι λιγοστό, είναι σε απόγνωση, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Οι νέοι μας συνάδελφοι αγροτικοί ή νέοι ειδικευόμενοι που καλούνται να σηκώσουν το βάρος αυτού του κρίσιμου τμήματος δεν μπορούν, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Άμεσα μέτρα με μαζικές προσλήψεις και όχι απαξίωση γιατρών και ασθενών ζήτησε ο κύριος Σαριδάκης, που εξέπεμψε σήμα κινδύνου για τη δημόσια υγεία.